Πάμε στην Χρύσα Τσίχλη, γιατί έχουμε για πρώτη φορά Χρύσα παραδοχή από την πλευρά των Ουκρανών για απώλεια συγκεκριμένων περιοχών, εδαφών. Μπορούμε λοιπόν να δούμε μέσα σε 15 ώρες ρωσικών επιχειρήσεων τι παραδέχονται οι Ουκρανοί ότι έχουν χάσει από τα εδάφη τους μέχρι αυτή τη στιγμή. Όπως έχουμε πει κατά τη διάρκεια της ημέρας, πριν από λίγο μάλλον ο σύμβουλος της Ουκρανικής Προεδρίας αποδέχθηκε ότι η Ουκρανία έχασε την περιοχή του Τσέρνομπιλ. Είναι η περιοχή που βλέπουμε λοιπόν, πάνω από το Κίεβο. Πάνω από το Κίεβο, ό,τι βλέπουμε Κίεβου. Σε κόκκινο δηλαδή. Ακριβώς. Επίσης, έχει αποδεχθεί ότι έχει χάσει τον έλεγχο στο αεροδρόμιο Αντόνοφ, αυτό το στρατιωτικό αεροδρόμιο που βρίσκεται, όπως βλέπετε, πολύ κοντά στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο. Και νωρίτερα παραδέχθηκαν πάλι ότι έχουν χάσει και είναι πλέον στον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων τμήματα της περιφέρειας της Χερσόνας, στη νότια Ουκρανία. Είναι αυτό το κομμάτι που βλέπουμε από την Κριμαία προς την Οδυσσό. Άρα αυτή τη στιγμή επιβεβαιωμένα από τις ουκρανικές δυνάμεις έχουμε τουλάχιστον τρεις περιοχές που έχουν χάσει από τον έλεγχό τους. Λοιπόν, έχουμε και οπτικά ντοκουμέντα από την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο Τσερνομπίλ. Αυτό είναι ένα βίντεο λοιπόν που έχει έρθει στη δημοσιότητα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει ρωσικά άρματα μάχης στο Τσερνομπίλ. Απλά να επιτηρούν την περιοχή, θα έλεγε κανείς, γιατί να σας θυμίσω ότι στη Χερσόνα, τουλάχιστον αντιποκριτής της Bild, έλεγε ότι οι Ρώσοι δεν βρήκαν αντίσταση. Βρήκαν κάποιες περιοχές ακόμη και έρημες και μπήκαν μέσα και τις κατέλαβαν. Έχουμε νεότερα επίσης από το άλλο μέτωπο στη Ρωσία τώρα με τις αντικυβερνητικές, όχι με τις διαδηλώσεις κατά του πολέμου. Τα νεότερα λοιπόν αυτά λένε ότι αυτή τη στιγμή έχουν συλληφθεί χίλια άνθρωποι που διαδήλωναν κατά του πολέμου, κατά της εισβολής στην Ουκρανία, σε διαδηλώσεις που διεξάγονται σε 47 πόλεις και όχι σε 40, διαρκώς αυξάνονται οι πληροφορίες. Υπάρχει λοιπόν ένα κίνημα. Υπάρχει αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή ένα αντιπολεμικό κίνημα, το οποίο βεβαίως, όπως είδαμε, η Ρωσία προσπαθεί να καταπνίξει. Τώρα, βλέπουμε εικόνες από ένα νέο σε ζωντανή σύνδεση συμβουλίο που συνεκάλεσε ο Ρώσος Πρόεδρος. Αυτή τη φορά όχι με υπουργούς, αλλά με τους λεγόμενους ολιγάρχες. Με Ρώσους επιχειρηματίες, τους οποίους κάλεσε να επενδύουν τα χρήματά τους και να παραμείνουν στη Ρωσία. Και εκεί πέρα τους είπε, όπως θα ακούσουμε και στην αντίστοιχη δήλωση, ότι αναγκάστηκα να προχωρήσω στην επίθεση στην Ουκρανία. Δεν μου δώσανε άλλα περιθώρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα.